Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων Γιάννης Λέναρστιτς δήλωσε την Τετάρτη 26 Ιουλίου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει να υπογράψει φέτος συμβάσεις για την αγορά έως και 12 πυροσβεστικών αεροσκαφών, το πρώτον που θα τις ανήκουν πλήρως για να αποκτήσει περισσότερες δυνατότητες για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών που επιτείνει κλιματική αλλαγή. Σύμφωνα με πληροφορίε, τα πρώτα αεροσκάφη θα μπορούσαν να παραδοθούν μέσα σε δύο χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τον υπάρχοντα στόλων πυροσβεστικών Αεροσκαφών τη από πέρυσι, μετά τι καταστροφικέ πυρκαγιέ στη Νότια Ευρώπη το καλοκαίρι του 2022, οι οποίε έδειξαν τα όρια των 13 αεροπλάνων που διέθετε. Ο σημερινό στόλο περιλαμβάνει 28 αεροσκάφη, τα οποία νοικιάζονται από κράτη-μέλη ή ακόμα και από τον ιδιωτικό τομέα, ώστε να υπάρχουν δυνατότητε συνδρομή στη στην περίοδο των δασικών πυρκαγιών. Το κόστο αυτού του διπλουσιασμού των δυνατοτήτων αναμένεται να ανέλθει σε 23 εκατομμύρια ευρώ. Η αεροπορική βιομηχανία De Havilland Canada συμφώνησε να ξαναρχίσει την παραγωγή των πυροσβεστικών αεροσκαφών Καναντέρ αν υποβληθούν παραγγελίε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με τον κύριο Λέναρσιτ, ο οποίο υποστηρίζει ότι η κατάσταση στη Νότια Ευρώπη δείχνει ότι υπάρχει μια κλιματική κρίση. Συμβάσει πρόκειται να υπογράψουν η Κροατία, η Γαλλία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Ισπανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρηματοδοτήσει την αγορά των 12 δικών τη αεροσκαφών και τα κράτη-μέλη αυτέ των αεροσκαφών που θα Στου εθνικού στόλου. Γενικά αρμόδιε για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών είναι οι εθνικέ αρχέ. Ωστόσο, έχουν τη δυνατότητα να ζητούν βοήθεια του Μηχανισμού Πολιτική Προστασία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ οι Βρυξέλλε έχουν επίση την ευχαίρεια να προσφέρουν βοήθεια σε κράτη-μή μέλη. Ο Μηχανισμό έλαβε 11 τέτοια αιτήματα το 2022 και 4 μέχρι στιγμή φέτο, μέσα στα οποία βρίσκονται αυτών τη Ελλάδα και τη Τινησία.